στείνεται ένα πάρτι από αυτά τα ωραία που στείνονται από τότε που έχει επιστρέψει η ομάδα στην περιοχή. Έχουμε τον Κώστα Κιτζόγλου να τα βάλουμε κάτω για το πώς έχει προετοιμαστεί η ΑΕΚ για αυτό το ντέρμπι. Καλημέρα Κώστα, πώς είσαι? Καλημέρα, όλα καλά, μια χαρά εσύ. Καλά, καλά. Εντάξει, το πάρτι είναι μέχρι να αρχίσει το παιχνίδι, μετά ναι. Θα δούμε. Αν θα συνεχιστεί. Ευελπιστούν τη ΑΕΚ. Εντάξει, σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Έχει σημαντικά προβληματάκια η ΑΕΚ, αλλά εντάξει, έχει μάθει να... Εντάξει, κοίτα, λείπουν οι τρεις από τους τέσσερις, ας πούμε, βασικούς επιθετικούς της πέρυσι. Δηλαδή, Γκατσίνοβιτς αριστερά, Γκαρσία Αραούχο και δεξιά ο Ηλίασον ήταν η βασική, ας πούμε, τετράδα. Ο Αραούχο είναι διαθέσιμος. Θα δούμε αν θα είναι η πρώτη φορά που θα ξεκινήσει σήμερα. Δεν το ξέρω. Mm-hmm. Είναι δύσκολο να το προβλέψουμε. Αν και νομίζω ότι έφτασε η ώρα σε ένα από τα τρία μάτς τώρα που υπάρχουν σε ρί, να τον δούμε και τον Αραούχο να ξεκινάει. Για Αραούχο Τσούμπερ. Για Αραούχο Πόνσε, με συγχωρείς, ή για Αραούχο Τσούμπερ? Κοίτα, νομίζω Τσούμπερ θα παίξει. Νομίζω Τσούμπερ θα παίξει γιατί είναι ο δεύτερος φόρτης της ομάδας και έχει πάρει και τον Φανφέρ. Ναι. Αν είχε σκοπό να μην ξεκινήσει τον Τζούμπερ, τον Πόνσε, δεν θα παίρνει τον Φανφέρ. Ναι, θα παίρνει ναι. κάποιον άλλον. Οπότε πιστεύω ο Πόνσε θα παίξει σίγουρα. Ο Πόνσε θα παίξει. Ο Τσούπερ μπορεί να έρθει από τον πάγκο και να ξεκινήσει, ξέρω εγώ, την Πέμπτη. Mm-hmm. Ή το αντίθετο, να ξεκινήσει σήμερα ο Τσούπερ και την Πέμπτη να είναι το πρώτο μάτς του Αραούχο. Ναι. Έχει τρία μάτς έξερη, πάρα πολύ δύσκολα. Εντάξει, το πιο δύσκολο είναι με την Brighton, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι και το πιο κρίσιμο. Την είδαμε και την Brighton χθες, γενικά την βλέπουμε, είναι μια εκπληκτική ομάδα. Για μένα είναι από τα φαβορί για το Europa, όχι μόνο για τον όμιλο. Είναι πραγματικά, είναι. Ναι. Είναι τρομερή ομάδα, χαίρεσαι να την βλέπεις και για τον τρόπο που έχει φτάσει ως εκεί που έφτασε η ομάδα αυτή με καθαρά ποδοσφαιρικό project, χωρίς λεφτά από Σαουδάραβες ή από Άραβες γενικά. Εξαιρετικό προπονητή. Όχι ότι είναι κακά τα λεφτά, απλά έχει κάνει είναι ένα project καθαρά ποδοσφαιρικό με έναν προπονητή που όταν έφυγε ο προηγούμενος προπονητής και πήγε στη Chelsea, πολλοί πίστευαν ότι θα έχει πρόβλημα, τελικά πήρε προπονητή που αποδεικνύεται καλύτερος από τον προηγούμενο και αυτόν τον πήρε. Ήταν μια έξυπνη κίνηση, όπως και όλες οι μεταγραφές που έχει κάνει. Γενικά είναι μια ομάδα πρότυπο, πραγματικά. Ναι. Και καλό είναι ό,τι μπορεί να τη γράψει μια ομάδα στην Ελλάδα, ας πούμε, από την Brighton, να το κάνει. Είναι λοιπόν αυτό το μάτς, είναι και την άλλη Δευτέρα με τον Παναθηναϊκό. Οπότε, αν δεν υπήρχαν όλα αυτά, η εντεκάδα που θα σου πω, πιστεύω 99% θα ξεκινούσε. Απλά δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του προπονητής. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Γιόνσον με το Σιμάνσκι. Νορμάλ και στα τρία παιχνίδια θα έπρεπε να ξεκινήσουν. Το βλέπω δύσκολο να ξεκινήσουν και στα τρία παιχνίδια με τόση επιβάρυνση που θα έχουν αυτά τα μάτς να ξεκινήσουν και τα τρία. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Αλλά πάμε να δούμε μια δεκάδα. Να πω το Στάνκοβιτς κάτω τέρμα. Δεξιά Ρούχα, αριστερά Χατσαφή. Βίντα μου Κουντή. Η τριάδα. Αυτή η τριάδα ίσως παίξει και τα τρία μάτς. Η διάδα, συγγνώμη. Mm-hmm. Παίξει και τα δύο μάτς και τα τρία μάτς. Οπότε είναι και ίσως είναι και από τους λίγους που θα παίξουν τα τρία παιχνίδια. Στο κέντρο θα πω τους δύο, Σιμάνσκι Γιόνσον, αριστερά Πινέδα, δεξιά Ελίασον ή Άμραμπατ. Δίνουν ένα μικρό προβάδισμα στον Ελίασον, γιατί και ο Άμραμπατ όταν έρχεται από τον πάγκο είναι ο παίχτης που μπορεί να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Και να πω και μπροστά Τσούμπερ με Πόνσε. Και βλέπουμε. Αυτή την εντεκάδα. Τώρα, για παράδειγμα, μπορεί να παίξει σήμερα ο Γαλανόπουλος και την Πέμπτη να παίξουν οι δυο τους. Πολλά μπορούν να γίνουν. Η ΑΕΚ έχει, όπως είπες και εσύ και στην αρχή, έχει σημαντικές απουσίες. Είναι ο Κατσίνοβιτς, είναι ο Γκαρσία, είναι ο Μάνταλος, που στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό πέρυσι ήταν κρίσιμος ερχόμενος από τον πάγκο, καθοριστικός, και στα παιχνίδια του Κυπέλλου που έδωξε βασικός ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά εντάξει, όπως είπες, έχει μάθει άκρη να ζει με αυτό. Έτσι αλλιώς δεν είναι μια ομάδα που ποτέ δεν αναζητεί δικαιολογίες. Την έχουμε δει την ΑΕΚ φέτος, έχουμε δει τα προβλήματα που έχει εμφανίσει, κυρίως με έλλειψη συγκέντρωσης στην άμυνα που της έχει κοστίσει κάποια φορά γκολ. Αυτό πρέπει σήμερα να το αποφύγει οπωσδήποτε. Ο Ολυμπιακός για μένα είναι άγνωστο σχή σε τόση Φωστό, ναι. δυσκολία παιχνίδι, γιατί δείχνει μια καλή εικόνα. Είναι δεδομένο και φαίνεται ότι ο προπονητής του είναι ένας σοβαρός προπονητής που έχει ένα αγωνιστικό πλάνο που θέλει να το εξελίξει μέσα στη σεζόν.
σήμερα θα δοκιμαστεί στο ίσως το πιο δύσκολο παιχνίδι για να δούμε σε τι επίπεδο έχει φτάσει αυτό το αγωνιστικό πλάνο του Ολυμπιακού. Έχει παίχτες στην αποστολή που μπαίνουν πρώτη φορά αποστολή με μεταγραφές και μάλιστα παίχτες που περιμένουμε να είναι σημαντικοί στον Ολυμπιακό και στο πρωτάθλημα, όπως ο Ποντέστερ, ο Σολντάγκη. Είναι παίχτες δηλαδή που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην Ελλάδα. Να δούμε αν θα τους δούμε σήμερα και πόσο. Κώστα, τώρα για την... Και... Ναι. Ναι, πες μου. Για την ενδεκάδα, εντάξει, είπες και εσύ για τον Πόνισα και αυτό που έβαλες ως επιχείρημα με τον Φανφέρτ, ώστε να ξεκινήσει βασικός για τη συμμετοχή του στην αποστολή. Νομίζω ότι ακόμα ένα ανησυχητικό είναι το ότι για να ξεκινήσει ένας εκ των δύο, εκ των Αραούχο ή Τσούμπερ, είναι ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά άλλος δεύτερος επιθετικός. Οκ, ο Ζήν είναι πιο πολύ για τα πλάγια από ό,τι έχουμε καταλάβει στο μυαλό του Ματίας Αλμέιδα. Οπότε στη ροή του παιχνιδιού, θα έχει, αν τους βάλει και τους δύο, δεν θα έχει κάποιον καθαρό αιμο δεύτερο επιθετικό να ρίξει. Πού συνήθως ρίχνει εκεί γύρω στο 60 ο Ματίας Αλμέιδα. Ναι, ναι, είναι δεδομένο ότι θα παίξει ο Πόνσε. Όλο το θέμα είναι ποιος από τους δύο θα ξεκινήσει, ναι, τους άλλους. Γιατί αν δεις και έτσι όπως είναι και η αποστολή, για όλες τις θέσεις υπάρχει κάλυψη. Ναι. Από παίχτες. Ο Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος χθες έδωσε και μια εξαιρετική συνέντευξη, ακόμα μια φορά που τα λέει ωραία. Στην πατρίδα του και εμένα μου άρεσε και το πώς εξήγησε πραγματικά ακόμα και το σημείο που έκανε το πικ της ΑΕΚ στην περασμένη σεζόν, αυτό το μπραντεφέρ με τον Παναθηναϊκό, το πώς εμφύσισε την οτροπία πρωταθλητή και νικητή. Νομίζω ότι αξίζει να τη διαβάσει κάποιος αυτή τη συνέντευξη. Πραγματικά αξίζει και γενικά αξίζει να διαβάζουμε τις συνέντευξεις και να τις ακούμε όσοι μπορούμε σε δόξα Αλμέιδα. Πραγματικά ένας άνθρωπος που έχει ενδιαφέροντα πράγματα να πει και βοηθάει και την ποδοσφαιρική κουλτούρα όποιου τον παρακολουθεί, νομίζω. Και για το Λιβάη κιόλας, είπε ότι έχει και άλλα πράγματα να δώσει, δηλαδή στο πώς αξιοποιείται με τις ψηλές μπαλιές. Και... Εντάξει, είναι σίγουρο αυτό και το έκανε και πολύ συγκεκριμένο. Ναι, το... Πράγματι, ο Λιβάη, αν έρθει μπάλα σωστά στην περιοχή, είναι ανίκητος στο ψηλό παιχνίδι. Είναι υπερβολική, ίσως ακούγεται τη λέξη ανίκητος, αλλά είναι ανίκητος, γιατί έχει αυτή τη δύναμη που έχει και έχει και το καλύτερο άλμα στο ελληνικό πρωτάθλημα, μετρημένο κιόλας. Ναι. Οπότε πράγματι μπορεί να αξιοποιηθεί πολύ περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά ένα χρόνο είναι φορό ο Λιβάη. Σωστά. Και ο ίδιος δηλαδή μπορεί να βελτιώσει κινήσεις του και σίγουρα να είναι και πιο ψύχραμος μπροστά στο τέρμα. Είναι και αυτό σημαντικό που μπορεί να κάνει. Ωραία. Γεμάτο το γήπεδο φυσικά το βράδυ. Ναι. Φαντάζομαι. Εννοείται, μακάρι ο κόσμος να έχει την ίδια συμπεριφορά που είχε και στα άλλα παιχνίδια, στα ευρωπαϊκά, με τη Χάιντου και με την Αντβέρπ, όπου πήρε άριστα. Έτσι να είναι και σήμερα, να είναι ένα ήρεμο παιχνίδι, να έρθει η αποστολή του Ολυμπιακού χωρίς προβλήματα, όπως έγινε και πέρυσι σε μετά μάτς. Και ό,τι όποιοι γίνανε το αποτέλεσμα, να φύγει χωρίς προβλήματα, όπως επίσης έγινε πέρυσι. Να θυμίσω ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα έμεινε ήττος στη Φιλαδέλφεια. Το λέω αυτό γιατί δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει πόσο δύσκολο είναι το σημερινό παιχνίδι και για την Ολυμπιακό αλλά και για την ΑΕΚ. Και μακάρι να δούμε ένα ωραίο μάτσο. Νομίζω ότι σήμερα αυτό που είπε ο κ. Μαρτίνες, ότι θέλει η ομάδα του να στείλει ένα μήνυμα, νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ. Και είναι το πρώτο μάτσο έτσι του πρωταθλήματος του φετινού για τις δύο αυτές ομάδες που πραγματικά θεωρώ ότι θα στείλουν το μήνυμά τους. Για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Είναι βέβαια πάρα πολύ νωρίς, δεν κρίνει, ναι, κάτι το σημερινό μάτς και δεν το λέω επειδή πρέπει να το πω, έτσι είναι. Όχι, έτσι είναι. Αν σκεφτείς ότι έχουν να παίξουν άλλα τρία μάτς μεταξύ τους στο πρωτάθλημα, συν πόσα ντέρμπι ακόμα, συν πόσους αγώνες, δεν μπορεί να πεις ότι θα κρυφτεί κάτι σήμερα. Θυμόμαστε την πέρυσι που αναμένεις και μια διαφορά που έμοιαζε ασφαλεία, στο τέλος δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά σίγουρα ένα μάτς που και για τους δύο είναι σημαντικό γιατί θα κάνουν μια δήλωση. Μια δήλωση, όπως το είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αλλά απλά ισχύει και για την ΑΕΚ. Αυτά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Θα τα πούμε για το βράδυ σίγουρα και με σχόλια και μετά με κοπή με τους ακροατές. Ωραία. Θα είμαστε μαζί μετά τις 12. Εδώ. Θα είμαστε σε επαφή. Τέλεια, λοιπόν. Καλημέρα, Κώστα. Ήταν ο Κώστας και Τζόγλου.